Πολύ ξετύλιγμα, μην το... Τα λέμε Δευτέρα. Όχι, αύριο. Να στην προσέχουμε. Ρε το Στεφανάκο. Ρε το Στεφανάκο. Στην αρχή έτσι να πω τη λέξη ψάρωνα με αυτό το ύφος του. Έλεγα τι θα πει τώρα. Όταν άρχισε αυτό το καταγγελτικό. Εντάξει, τώρα τον έχω συνηθίσει. Δεν φοβάμαι. Είμαι μαζευός, ψιλοτρόμαζες, έτσι δεν είναι. Τι θα πει τώρα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα πει ο Στέφανος Χίος. Να σου πω κάτι. Είναι ακριβώς εκεί που... Είναι πολύ χιούμορ, είναι πολύ σωστό αυτό. Δεν θεωρώ ότι με ζορίζει πουθενά, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, βγαίνουμε καλώς. Είναι ένα εναλλακτικό πρωινό, όπως είπες και εσύ. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο εναλλακτικό, διαφορετικό να πω από τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν. Γιατί πολύ απλά θεωρήσαμε ότι η αγορά είναι κορεσμένη όσον με αφορά την ιδέα το πλαίσιο. Είναι εκεί οι απορίες μου όταν αυτά με του ΣΤΑΡ. Εμένα άλλο είναι το θέμα μου. Υπάρχουν σημεία που ζορίζεσαι. Δηλαδή να σου πω κάτι. Υπάρχουν στιγμές, έχω δει να έχετε κάνει ρεπορτάζ και να διαπραγματεύεστε θέματα που πραγματικά έχουν απασχολήσει την κοινωνία. Θυμάμαι μια ίσως τον κουμπάρο της και με ηλικία και αυτό. Ένα σκάνδαλο που το ανοίξει. Πραγματεύεστε, βάζει η αντιπαράθεση, γιατί καλή είναι αυτή. Μια σοβαρότητα του τύπου. Αλλά εσύ είσαι πιο. Εγώ εκεί ζορίζομαι. Εγώ θα ζοριζόμουν γι' αυτό. Όχι, δεν με ζορίζω, θα σου απαντήσω και στα δύο που είπες. Το πρώτο κομμάτι αυτό με το πιο σοβαρό κοινωνικό ρεπορτάζ που κάνουμε και θέμα, όπως την κυρία καλή ώρα που είχαμε φέρει στο στούντιο με το ροζ σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει, αυτό δεν με ζορίζει καθόλου, διότι είναι ένα δεν κοινωνικό κομμάτι. Είπα... Και αυτό δεν με ζορίζει, διότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί, αυτός ο θείασος όπως τον αποκάλεσες, τον οποίο, με το οποίο απασχολεί την τηλεόραση σήμερα, και όχι μόνο τη δική μας εκπομπή, και τη δική σου, και τα δελτία ειδήσεων, όλες ακριβώς. Πρέπει να αντιμετωπιστεί και οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, διότι πρόκειται για ανθρώπους με ψυχή, οι οποίοι κουβαλάνε τα δικά τους βάρη από πίσω, τα δικά τους, πώς να το πω, τα δικά τους βιώματα, και πρέπει να εντρυφήσεις σε όλα αυτά για να καταλάβεις γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι εκεί που είναι και κάνουν αυτό που κάνουν. Εγώ έτσι το αντιμετωπίζω. Ναι. Και πάντα ο τρόπος μου είναι να έχω ένα χέρι αγκαλιάς, γιατί κανέναν δεν θέλω να σνομπάρω. Όμως είναι άλλο να είσαι καλός, τρυφερός οικοδεσπότης, πιστεύοντας ότι είναι ένας άνθρωπος και αυτός, και άλλο να του χαϊδεύεις τα αυτιά. Χαϊδεύοντας του τα αυτιά, του νομιμοποιείς ένα ολόκληρο πράγμα που είναι στοιχείο κριτικής και δεν μπορεί να το, να το δείξεις, αλλά δεν μπορείς να στηρίζεσαι. Πολλές φορές δηλαδή η εκπομπή στηρίζεται σε αυτούς τους ανθρώπους και είναι μια περιδίνηση γύρω από το τίποτα. Γιατί το να βγαίνει κάποιος μέσα από μια εκπομπή που τον κοροϊδεύουν και να μην έχει φωνή και να μην τραγουδάει. Βγαίνουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι. Αυτό είναι. Άλλο τον άλλο. Να τους δει. Ο κόσμος μας ζητάει. Είδες, φεύγεις τώρα, πας σε άλλο πράγμα. Αυτό είναι το θέμα. Από τη στιγμή που ο κόσμος πλέον θέλει να δει. Εν πάση η ερώτησή μου δεν ήταν να σου κάνω. Εάν όταν γεννή νιώθεις ένα ζόρι. Ή αν νιώθεις... Δεν νιώθω περίεργα. Χαίρομαι που έχω πει ότι αυτό. Δηλαδή εσύ είσαι ένα νέο κορί. Κάπου να. Λούς, δεν κατεβάζω ρολά. Πάμε. Ναι, απλά μου είναι συμπαθές, ναι. Και δεν εντάξει και δεν παραξηγεί. Πιστεύουμε, γι' αυτό έχουμε και τα άλλα όταν... θέματα, γι' αυτό. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η εκπομπή, η δική μας τουλάχιστον, τα έχει όλα. Δηλαδή έχουμε βγάλει και τις τηλεφωνικές μας, όπου μιλάει όπλος ο κόσμος και μας λέει τα προβλήματά του. Έχουμε βγάλει και τα κοινωνικά θέματα. Έχουμε θίξει, εντάξει δεν θέλω τώρα να πω ποια θέματα, αλλά έχουμε θίξει θέματα που απασχολούν, ας πούμε, κάποιου στάρ, λέμε τώρα, και τα έχουμε εντάξει σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Δηλαδή μπορεί σε μια εκπομπή να τύχει εκείνη την εκπομπή να ασχοληθούμε σχεδόν αποκλειστικά με τη Ρούλα Βροχοπούλου, τον Παρασκευά Καλτσούς, αλλά πάντα θα υπάρχει και ένα κομμάτι λίγο διαφορετικό. Αν αύριο το πρωί αυτό. Σου γινόταν μια πρόταση από τον... Την παράταγε στην τηλεόραση στη φάση που είσαι. Αχ, τη δύσκολη ερώτηση είναι. Δεν την παράταγε. Αν είναι μαγικός ο κόσμος. Είναι. Όχι, σου φαίνεται. Δεν είναι. Και σου φαίνεται ότι μπήκε. Μακάρι. Αυτό ήταν ο στόχος μου. Δεν το έκανα επιπόλαια. Δεν το θες έκανα. Τη συμβουλή ενός... Θέλω. Ναι. Εννοείται ότι τη θέλω. Μη σου φέρνω. Εννοείται, είσαι πολύ όμορφη κοπέλα. Έχεις κλειτό, τότε θα σου κάνω τηλεφωνάκι και ας την να πέσει χάμω. Άκου που σου. Μου πεις ότι έχω Αλτσχάιμερ, ας πούμε. Είσαι πάρα πολύ καλή και κούκλα. Αυτό να με γεννηθεί αυτό. Καλό. Όταν σου... Είναι από... Ευγένεια. Κοπλιμέντο, αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό. Δηλαδή δεν νιώθω άνετα στο να μου κάνουν κοπλιμέντο. Ποτέ δεν ένιωθα άνετα. Και ποτέ δεν εισέπρα τα κοπλιμέντα από την οικογένειά μου. Είναι κάτι ξένο για μένα αυτό. Δεν γύρισε ποτέ η μαμά μου, ο παπάς μου και η οικογένειά μου να μου πούνε «Α, τι ωραίο κοριτσάκι είσαι». Ποτέ. Μένεις με... Λόγω δουλειάς, είναι μαζί οι γονείς μου. Λόγω δουλειάς στην Αθήνα, μια μετάθεση του έτυχε και ήρθα και εγώ κάποια στιγμή μαζί του εδώ. Έχω τα χρώματα της μητέρας μου, βόρεια.
Αλλά ωραία χρώματα. Για να πω την αλήθεια. Ωραία. Βλέπει την κόρη του τη θαυμάζει. Έχει αδέρφια. Έχω δύο αγόρια, είναι δίδυμα. Μάλιστα. Καμία σχέση. Ούτε καν για αδέρφια δεν μοιάζουν. Ο μπαμπάκας σου λοιπόν που έχει χτίσει. Α, ναι. Είναι πολύ εκδηλωτικός μαζί μου και τρυφερός. Ναι. Δεν μου χαϊδεύει και δεν μου χάιδεψε ποτέ τα αυτιά. Είναι ο πιο σκληρός κριτής μου και αυτός. Όχι τα κόλλα, δηλαδή να πάρω την κόλλα. Ξέρεις τι κάνω, να σου πω τι κάνω. Όταν βρισκόμαστε κάποια Σαββατοκύριακο όλοι μαζί στο σπίτι, το κάνω από παιδάκι αυτό. Πηγαίνω στο κρεβάτι και κάθομαι. Άρα ανοίγει τις πόρτες για φίλο. Έχεις απόλυτο δίμα ανάμεσά τους και βλέπουμε όλοι μαζί τηλεόραση αγκαλιά. Να μπράβο στον μπαμπά σου που χαϊδεύει την κόρη του, τη φυλάει και τη φέρεται έτσι. Δίκιο. Το οφείλεις κυρίως στον μπαμπά σου γιατί. Το δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Μπράβο κυρία Λούπη μου. Περνάμε σε τραγούδι με τον Αλέξανδρο. Εδώ θα την έχουμε τη Χριστίνα. Τραγούδι Αλέξανδρος. Για να ρίξω μια ματιά γιατί τον Αλέξανδρο, πιστέψτε με, δεν τον γνωρίζω. Θέλω να δω, είναι μέγας Αλέξανδρος, μικρούτσικος Αλέξανδρος. Είναι μέγας, μέγας. Έκανε φέτος την πρωτιά, πέρυσι, αρκετά πίσω από την πρωτιά. Είναι μια κοπέλα που την είχε πνίξει ο... Είναι αυτό που μετράει. Είναι σαν να σου λέει χώρος. Λειτουργούν πάρα πολύ με την έννοια του μαχαιριού, δηλαδή πουλάς, οκ, προχώρα, δεν πουλάς. Όλα. Σε έχω είπα προσωπικά. Άλλο το προτείνω για σας προς Θεού. Όλοι είμαστε. Έχω επίσης κάτι άλλο. Σεκτρό. Είναι ελοχεύαρος στις ευθύνες που έχουν και τις... Και με πετάς και σαν τη στακτική. Σε έχει στείλει να μου πάρεις τα μυαλά, τα τέτοια χείλη που κρυβόταν τόση όμορφια. Και να με ρωτάνε ποιος που νιώσε, με πείσε μ' απόψε, κάνε με να τρελαθώ. Τέλεια. Ο ύπνος στη γυναίκα του. Δόλεψε καρδιά μου λάθος, όπως εσύ δεν με κατάλαβες ποτέ. Από συνήθεια έλεγες ναι, κι όχι αγάπης που είχες πει. Από συνήθεια ήταν κι άλλη, δεν με κατάλαβες ποτέ. Από συνήθεια έλεγες ναι, κι όχι αγάπης που είχες πει. Από συνήθεια κι αυτή τι. Τι σε νοιάζει που φύγει, με έχεις μυαλό και έσπανε σύνατο. Το να μου κρατώ γι' αυτό. Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες, έτσι. Πρόσεχε την εβδομία της δέμη που εμφανίστηκα χωρίς να με καλέσει. Για λέγε. Φίλε μου καψουρεύτηκα. Τη μέρη που σου σύστησα. Δοκίμασες και πράγμα δεν έχει γίνει. Κάτι έχει. Καλά, καλό κορίτσι. Στο ραφτό θα βγάλω τη μαχαίρα. Δείτε μου το παιδί. Αέρα! Χωρίς αυτές δεν κάνουμε ούτε λεπτό γαμωτό. Χωρίς αυτές δεν κάνουμε ούτε λεπτό γαμωτό. Μα η αλήθεια είναι. Μπράβο, μα μπράβο. Η αλήθεια, Αντρέα μου, είναι πως. Και εσύ το ξέρεις. Γυναίκα. Γεια σου, είμαστε μαζί στο Ελβατή. Πάμε διαφημιστικά και θα σου πω. Και ενώπιον όλου του κόσμου, γιατί ξέρεις, μετά από ξενύχτη και αυτό είναι λίγο δύσκολο.